Η Κίνα συνεχίζει την ασυνήθιστα σκληρή ρητορική της κατά των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και του Ηνωμένου Βασιλείου, γεγονός που προβληματίζει αρκετούς αναλυτές. Οι ανακοινώσεις της Ασιατικής χώρας παραπέμπουν πλέον σε ευθεία απειλή κατά των Ηνωμένων Πολιτειών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ανακοίνωση του εκπροσώπου της Κινέζικης κυβερνήσεως αναφορικά με την απόφαση της Μεγάλης Βρετανίας να εκδώσει τον ακτιβιστή δημοσιογράφο Julian Assange στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είπε συγκεκριμένα ο εκπρόσωπος της Κίνας για το θέμα. Η περίπτωση του Julian Assange είναι καθρέφτης. Αντανακλά την υποκρισία των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ηνωμένου Βασιλείου για την ελευθερία του τύπου. Οι δημοσιογράφοι είναι ελεύθεροι να εκθέσουν άλλες χώρες, αλλά υπόκειται σε αυστηρή τιμωρία εάν εκθέσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι δημοσιογράφοι αντιμετωπίζονται είτε ως ήρωες εάν εκθέτουν άλλες χώρες, είτε ως εγκληματίες εάν εκθέτουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε άλλες χώρες η ανάλυση ευθύνης από τα μέσα ενημερώσεως ισοδυναμεί με πολιτική δίωξη, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες η καταστολή των μέσων ενημερώσεως σημαίνει πράξη σύμφωνα με τον νόμο. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην υπόθεση Assange. Να είστε βέβαιοι και να πιστέψετε ότι η δικαιοσύνη και το δίκαιο θα επικρατήσουν και ότι η ηγεμονία και η κατάχρηση ισχύως δεν θα διαρκέσουν για πάντα. Άλλη μια δήλωση που δείχνει ότι η Κίνα οδεύει σε τροχιά συγκρούσεως με τις Ηνωμένες Πολιτείες.